Κύριε μου, καλησπέρα, τι κάνετε? Ελπίζω να είστε όλοι καλά. Χρόνια πολλά. Του Άιλιο σήμερα. Εδώ βρίσκομαι στο όμορφο Περδικάκι. Ναι, Περδικάκι, Καλοκαρνανίας. Εδώ στον ορεινό Βάλτο. Εδώ που... Τι να σας πω, είναι σαν να έχει σταματήσει ο χρόνος. Παιδιά, ουσιαστικά βρίσκομαι πάνω από τη λίμνη Κρεμαστών, σε ένα από τα τελευταία χωριά του νομού Ετωλοακαρνανίας. Ακριβώς από κάτω μου είναι ο Αχελός και περνώντας η γέφυρα Τέμπλας ή γέφυρα Βλακίου, βρισκόμαστε απευθείας απέναντι στην Βρετανία. Μιλάμε μία από τις... Τι να σας πω τώρα, εγώ τρελαίνομαι να κάνω αυτή τη διαδρομή. Πριν κάνα 2 χρόνια την έκανα συνέχεια, αλλά okay. Εστίασα τα τελευταία χρόνια περισσότερο στα Τζουμέρκα, όχι ότι δεν το αξίζουν, μην το πάρει κάποιος έτσι, αλλά παιδιά, και εδώ πέρα είναι, τι να σας πω, μοναδικά. Όταν λέμε μοναδικά, μιλάμε είναι από τα λίγα παρθένα μέρη και από τα λίγα μέρη ακόμα που έχουν ζωντανά. Ακριβώς από πάνω είναι και ο δρόμος που οδηγεί για τη γέφυρα της Τέμπλας και γέφυρα Βλακίου. Εκεί πάνω δεν ξέρω αν φαίνεται στη γωνία, είναι και ένα ωραίο κιόσκι με πραγματικά μοναδική θέα. Όπο, Περδικάκι. Είναι κάτι σαν εξωτικός ταξιδιωτικός προορισμός για μένα. Περδικάκι, τέλος. Και πώς να μην είναι, ρε παιδιά. Πώς να μην είναι, όταν για να έρθω εδώ, επειδή το θέλω, διανύω το πιο επικίνδυνο δρόμο της Ελλάδος. Το χαρακτηρισμένο πιο επικίνδυνο δρόμο. Από το Πατιόπουλο στο Περδικάκι. Πολύ δύσκολη διαδρομή, αλλά πιστέψτε με, αξίζει. Αξίζει η κούραση, αξίζουν όλα. Εδώ που, όπως μπορώ να δω, η στάθμη της λίμνης έχει πέσει και είναι λογικό, παιδιά, μιλάμε για ανοβρία, αχιονία, παρατεταμένος καύσωνας. Αυτό είναι ίσως από τα πιο μελανά σημεία της εδώ περιοχής, και όχι μόνο εδώ, γενικώς. Εδώ με τα μοσχαράκια μας. Αλλά δεν πάβει η διαδρομή να είναι top. Πραγματικά top. Πολύ άγρια διαδρομή. Φανταστείτε, πρώτη φορά που επιχείρησα να κάνω, εν τέλει τα κατάφερα, δεν είχα ούτε κάμερα ούτε τίποτα τότε, ούτε GoPro, ούτε Insta, ούτε DJI Osmo, τα λέμε τίποτα. Φανταστείτε, είχα ένα υπερπαλιό κινητό MLS. Καταλάβατε τώρα πόσα χρόνια πίσω. Τώρα όμως αξίζει. Αξίζει, ρε παιδιά, πραγματικά. Έχουμε τόσο όμορφο, άγριες διαδρομές που... Πού να πρωτοπάς? Είναι όλες μοναδικά τέλειες. Εδώ που αυτός ο δρόμος που βλέπετε, παιδιά μου, εδώ, εννοείται δεν υπήρχε κάποτε. Γι' αυτό κιόλας ο μοναδικός δρόμος για πρόσβαση στο Περδικάκι εκείνη την εποχή ήταν από το Πατιόπουλο. Γι' αυτό κιόλας είναι χαρακτηρισμένος. Δεν μπορεί να χαρακτηριστεί πιο επικίνδυνος δρόμος ένας δρόμος που ανεβαίνει σε ένα... σε μια κεραία, τέλος πάντων, πάνω στο βουνό ή σε ένα λιβάδι. Αυτό έλειπε κιόλας. Μιλάμε δρόμος ο οποίος, φανταστείτε, πριν μερικά χρόνια, μην φανταστείτε 100 χρόνια, πόσο να ήτανε. Δεν θυμάμαι μάλλον πότε έχει κατασκευαστεί αυτός. Πάντως σίγουρα είναι
πολύ μετά τον Παπαδόπουλο. Με κάθε επιφύλαξη. Φανταστείτε, ο κόσμος έκανε εκείνο το δρόμο πάνω στον κρεμό. Πω, πω, τι τραβούσε ο κόσμος για να έρθει. Δεν υπήρχε πρόσβαση, εμπεσός, περδικάκι. Και αν υπήρχε, θα ήταν μόνο για τα ζώα. Τα τετράποδα, ε! Εδώ μας κέρασε καφέ ο Κώστας. Τον ευχαριστώ και δημοσίως, γιατί πρώτη φορά τον γνώρισα, δεν τον είχα ξαναγνωρίσει. Δεν θυμάμαι κιόλας αν πριν 2 χρόνια πέρασα, ήταν ανοιχτό το μαγαζί του. Γιατί από ό,τι μου είπε, το μαγαζί το άνοιξε 12 ή 13 Ιουλίου του 2002. Είναι 2 χρόνια. Και μπράβο του. Μπράβο του, γιατί δίνει ζωή στην εδώ περιοχή. Έχουμε αρκετή ζέστα, μπορώ να πω, κατεβαίνοντας το Λοκαρνανία, ε. Όχι ότι κάτω Πρέβεζα, Λευκάδα, Άρτα είναι καλύτερα. Χειρότερα, μπορώ να πω. Θα προσπαθήσω να σταματήσω κάπου, να δείτε τι ωραία θέα έχει από κάτω, παιδιά. Τι ωραίο τοπίο. Απλά κοίτα, μην έρθει κανένα μάξι και βρεθούμε προεκπλήξεως. Αν και μεσημέρι, δεν έχει σημασία. Δεν ξέρω τι πιάνει η κάμερα. Δεν πειράζει, θα κάνω προσπάθεια για πιο μετά, λίγο πιο κάτω. Πω, πω, μέσα στα βουνά. Εδώ που απέναντί μου, παιδιά μου, είναι τα Άγραφα. Όσο κατεβαίνω, αρχίζω και φρουνιάζω. Καίγομαι δηλαδή. Φαίνεται. Ναι, ναι. Κάτι πιάνει η κάμερα. Εκμεταλλεύομαι ότι είναι μεσημβρινή ώρα και δεν υπάρχει ψυχή. Το βλέπετε εξάλλου. Δεν θέλω να σας κουράζω με μονόπλανα, αλλά πραγματικά αξίζει τον κόπο, πιστεύω, για όποιον δεν έχει έρθει να δει το σύνολο της διαδρομής από τον Εμπεσό μέχρι το Περδικάκι. Είμαι κρεμαστών. Πιο μέσα μπροστά είναι και η γέφυρα Τατάρνας. Δεν ξέρω αν φαίνεται από εδώ σε κάποιο σημείο. Καλά, παιδιά, αν είχε πιο καθαρή ατμόσφαιρα, θα παθαίνατε την πλάκα σας. Και από το χρώμα της λίμνης και γενικά, από όλα. Είναι πολύ αγριόμορφα εδώ πάνω. Και όπως να μην είναι, φτιάξανε ένα δρόμο ουσιαστικά στο βουνό, πάνω από τη λίμνη. Πάνω από τη μεγαλύτερη λίμνη της Ελλάδος. Και δεν ξέρω αν είναι και των Βαλκανίων. Θα σας γελάσω. Δεν θέλω να λέω ανακρίβειες. Προσπαθώ να μην το κάνω τουλάχιστον. Πάντως είμαι έτοιμος να δεχτώ τα ερωτήματά σας για αυτή τη μοναδική διαδρομή, για όσους δεν την έχουν κάνει πάντα. Πιστεύω αξίζει
και με το παραπάνω. Γιατί το πλεονέκτημα αυτής της διαδρομής είναι ότι είσαι πάνω από τη λίμνη κρεμαστών. Αυτό είναι το μεγάλο της ατού. Θέλει αρκετή προσοχή, μπορώ να πω. Το λόγο δεν χρειάζεται να τον τονίσω, τον βλέπετε μόνοι σας. Μπαστακώθηκε ένα σύννεφο μπροστά, το οποίο είναι ότι πρέπει, παιδιά, να μου ρίξει λίγο νερό. Καίγομαι, καίγομαι, καίγομαι. Όσοι έρθετε από εδώ και οδηγήσετε, απλά να προσέχετε σε κάποιο τυφλά σημεία λόγω μικρό κατοπτώσεων, θα πω εγώ. Δεν μπορώ να πω ότι έχει κατολίσθηση. Σιγά, το βλέπετε εξάλλου. Είσαι πάρα πολύ καλή κατάσταση και ανοιχτό καθαρός ο δρόμος. Εδώ πόση ώρα μιλάμε, οδηγάω με 37-38 βαθμούς. Κάηκαν τα μάτια μου, παιδιά, κυριολεκτικά. Φανταστείτε αυτός ο δρόμος πόσα χρόνια πήρε για να φτιαχτεί, λόγω της δυσκολίας και της ιδιομορφίας του μέρους. Δεν είναι καθόλου εύκολο. Εδώ που σιγά σιγά κατεβαίνω για τον όμορφο Εμπεσό. Ο Εμπεσός, φίλοι μου, είναι ακριβώς πριν το Περδικάκι, ερχόμενος πάντα από τον κανονικό δρόμο, εδώ τον ασφαλτόδρομο, όχι από Πατιόπουλο, αλλά για όποιον επιχειρήσει από Περδικάκι να κατέβει Πατιόπουλο, εννοείται θα κάνει μια διαδρομή που θέλει τόσο προσοχή και άλλο τόσο και άλλο τόσο, και μετά το Πατιόπουλο με κατεύθυνση προς Έτωλο Καρνανία και όχι Άρτα θα συναντήσει το Θυαμό. Εδώ που θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, γιατί ουσιαστικά αυτός ο δρόμος είναι μέσα σε ένα βουνό, πάνω σε ένα βουνό, μέσα στο δάσος, στο σπίτι των άγριων ζώων. Να μην το ξεχνάμε αυτό, παιδιά, δεν είμαστε μόνοι μας, δεν ζούμε μόνοι μας αυτό το πλανήτη. Ίσως αυτό είναι το μεγάλο μας λάθος, ότι νομίζουμε ότι είμαστε μόνοι μας ή ότι πρέπει να είμαστε μόνοι μας. Στην πράξη όμως πρέπει να μάθουμε να συμφιλειωθούμε και να ζούμε με όλα τα ζώα. Αλλά τι λέω, εδώ οι περισσότεροι δεν κάνετε με τον εαυτό σας. Sorry, παιδιά, δεν είμαι κακός, αλλά βλέπω κάτι έκτροπα ώρες και μιλάω για αυτούς που σκοτώνουν τις γυναίκες τους, βιάζουν τα παιδιά τους και μετά αυτοκτονάνε και οι ίδιοι, εννοείται. Αυτούς εννοώ. Δυστυχώς είναι όλα αναπόσπαστο κομμάτι. Όπα, δεν περνάει. Ο άλλος έκοψε, ξέρετε γιατί. Για να περάσω εγώ. Αλλά ήταν μια μεγάλη πέτρα μπροστά και αν πήγαινε καρφί μπροστά της, θα την έπαιρνε ο προφυλακτήρας.
Μόνο τότε φοβάται ο Έλληνας, όταν είναι να βάλει το χέρι του στην τσέπη. Το έχω πει πολλές φορές και θα το λέω μέχρι να ποθάνω. Γιατί μόνο τότε καταλαβαίνει. Περιοχή, φίλοι μου, εδώ που κάποτε δεν περνούσες. Δεν περνούσες από τα ζώα. Και τώρα, λιγοστά, και αυτά πιο πολύ βοηθεί. Καλή ώρα. Καλή μας Αγελάδα. Και ακριβώς από κάτω ο όμορφος Εμπεσός. Πάντως αυτό που μου κάνει εντύπωση σήμερα Σάββατο, ρε παιδιά, δεν έχω συναντήσει μηχανή. Θα μου πεις τα μέρη που πηγαίνω εγώ δεν πάνε. Τι δεν πάνε. Τα μέρη που ήρθα ειδικά σήμερα είναι καθαρά για μηχανόφιλους. Δεν έχω πετύχει ούτε καν, ούτε καν στον δρόμο μηχανή, Τι γίνεται. Και γενικά δηλαδή οι μηχανές που βλέπω ταξιδεύοντας, γιατί έχω την τύχη και την ευλογία να ταξιδεύω είτε κοντά είτε μακριά κάθε σχεδόν Σαββατοκυριακό, παιδιά, είναι λιγοστές. Εντάξει, τον λόγο δεν χρειάζεται, το γνωρίζουμε όλοι, παιδιά, κρίση κανονική, δεν υπάρχουν λεφτά για τίποτα. Και πώς να υπάρχουν αφού είναι όλα πανάκριβα. Α, και να θίξω και κάτι. Πήρα 3 σουβλάκια κοτόπουλο και ένα καφέ. Το μαγαζί λεγόταν το Πετράδι, δεν θυμάμαι καλά. Είναι κατεβαίνοντας από Παλαιοκάτουνο στη διασταύρωση που στρίβεις για Σκουλικαριά. Το μαγαζί που είναι πάνω στο δρόμο ουσιαστικά, που γίνει το χαμός. 3 σουβλάκια κοτόπουλο και με το ψωμάκι τους. Όταν βλέπω, sorry που διακόψα, παλιά αρχοντικά γκρεμισμένα, ρε παιδιά, με πονάει το στομάχι. Όπως είπα, κομπλέ και με πατατούλες και με το λεμονάκι και με 2 φέτες ψωμί μεγάλες, όχι, γι' αυτό λέω 2, παιδιά, και 100 στάρι καφέ, 100% αράβικα. Κάπου ψυχαλίζει, εν τω μεταξύ, δεν πειράζει. Αυτό είναι καλό. 6,20. 1,5 ευρώ το σουβλάκι, το κοτόπουλο. Εγώ νόμιζα ότι μου έκανε πλάκα. Σας μιλάω ειλικρινά. Έχω να δω και να ζήσω τέτοια τιμή, δεν ξέρω πόσα χρόνια πριν. Δεν το πίστευα. Δεν το πίστευα. Και εδώ, φτάσαμε σιγά σιγά στον όμορφο Εμπεσό, εδώ που αρχίζει και βρέχει σιγά σιγά, που δεν με νοιάζει και καθόλου. Μια στάση τα κάνω μόνο για το κινητό, γιατί η κάμερα είναι αδιάβροχη και δεν με νοιάζει. Εδώ που είναι και το μαγαζί, ναι, όταν πρώτο ανέβηκα ρώτησα κάτι παιδιά εδώ που τα είχα δει. Αγρίνιο Φιλοχή Άρτα, και κατεβαίνουμε για κάτω. Εννοείται να δω πως θα με βγάλει ο δρόμος, μπορεί να βγω πάλι από Άρτα, για πιο κοντά δηλαδή. Κάτσε και τα κάνω να κλείσουμε εδώ κάτω στο χωριό, με το κουκό δηλαδή. Γιατί με αυτά και με αυτά σας γράφω 20 λεπτά. Ελπίζω να αξίζει τον κόπο τουλάχιστον, να τη χαρείτε τη διαδρομή, να τη δείτε
να τη ζήσετε μέσα από τα μάτια μου, όπως τη ζω και εγώ. Εδώ, φίλοι μου, έχουμε και φαρμακείο, παρακαλώ. Τι μας περάσετε. Όπο, κουκάικα. Ευτυχώς, νερό έχω μπόλικο. Τα πάντα, δηλαδή. Τέτοιες προσπάθειες, μπορώ να το πω, μέσα σε απόλυτο καύσωνα δεν τις κάνω αν δεν έχω τα απολύτως απαραίτητα. Είτε έχει να κάνει με φαΐ, είτε με αναψυκτικά, είτε με νερό, είτε. Αυτά. Να βρω ένα ωραίο σημείο να έχουμε λίγο σκιά. Λίγο σκιάδ.